Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο, όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 3. Παρέα μαζί μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι στο στούντιο. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, ο Γρηγόρης Ατρίδης. Ναι, ναι, πώς το λένε, μην μένουμε σε αυτό. Σημειολογικά μην μένουμε σε αυτό. Βλέπω την άλλη εβδομάδα. Μετά τον Αστέρα Τρίπολης να βγάζει εκείνα τα υπέροχα φτεράκια. Όσο περισσότερο μπορούμε, Κώστα μου, θα είμαστε δίπλα σου. Λοιπόν. Παπά. Μεγάλη. Πώ λε αυτά τα. Παχιαφακή, ναι. Ποιο θε. Αυτό με τα τέτοια που χρησιμοποιείται τελευταία πολύ. Ποιο. Με τα χαρτομάτιλα. Δεν πήγα να πάρω, δεν είχε. Ζεύασοφ τελειώσανε. Και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες δεν είχε καθόλου. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ γύρω. Είναι συγκινητική η κατάσταση προφανώς στην, ναι. περιοχή και δεν βρίσκεις κάποιο μάλλον. Αγαπιόμαστε πολύ, πάρα πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο και το εκφράζουμε ένα στον άλλον. Δηλαδή από τότε που έχει δημιουργηθεί για τη σεζόν που τρέχουμε ουσιαστικά το νέο πρόγραμμα, αυτή η αγάπη έχει αυξηθεί και περισσότερο μεταξύ μας, καταλαβαίνεις. Και πώς δεν καταλαβαίνω, βλέπω να γεννιούνται και παιδιά σύντομα. Λοιπόν, για να μην πούμε άλλα και έχουμε θέματα παρεμβάσεων από το ΕΣΥΡΟΥ. Ναι, εντάξει τώρα, γιατί έχουμε και δύο φόβους εμείς. Ειδικά εσένα σε κόβω και φοβάσαι πάρα πολύ. Πώς φοβάμαι, τι. Να θυμίσουμε γιατί δεν το λέμε συχνά και γιατί έχετε μηνύματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να μην προλάβουμε κι εμείς να τα δούμε για κάποιο λόγο. Τα μηνύματά σας στέλνετε γράφοντας FM κενό και οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε στο 545-26. Για την ώρα ο coach έχει αποφασίσει ότι η εκπομπή δεν είναι έτοιμη να υποδεχτεί τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω αν στην πορεία, παρότι είναι μικρή η διάρκεια της φουλεπίθεσης, σε αυτή τη μία ώρα, υπάρχει επανάληψη παιχνιδιών σαν αυτό στην Καλαμαριά, που τότε η κατάσταση θα θέλει μόνο γραμμές. Δηλαδή θα βγει η εκπομπή έτσι και 5 με το που ξεκινήσει, 50 λεπτά, 40 λεπτά γραμμές μόνο, τίποτε άλλο. Ψυχοθεραπεία. Ναι, αλλά για να βγάλουμε γραμμές θα πρέπει να κόψουν λίγο οι προηγούμενοι. Οι οποίοι εντάξει, το έχουμε παρακάνει. Είπα αυτούς θα τους φάμε, δεν αγοριέσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σου πω και πώς θα τους φάμε. Οι φαγωμένοι δεν τρώγονται. Εμείς δεν είμαστε φιλοπτωματίες. Σωστό, σωστό. Μην τρελαθούμε. Σωστό και αυτό. Χρήστο, τα τραγούδια αυτά που επιλέγεις είναι για τον Γρηγόρη. Ναι. Τι. Κάτσε, βγάζουμε σέλφι τώρα, δεν γίνεται. Είναι δική του επιλογή ή δική σου επιλογή. Ή σε εμπνέει ο Γρηγόρης. Δεν είναι και της ηλικίας του. Τι. Ναι, εντάξει. Ναι, τι μου σου. Δεν ήταν και πολύ εύγο αυτό που... Γιατί. Τώρα τη ηλικία μου ήμουν γεννημένο εγώ, δεν ήμουν. Όχι, η φράση ακούγεται κάπω. Ναι. Λες, είναι τη ηλικία σου και ο άλλο τεινάζεται. Δηλαδή, θεωρεί τον λες μεγάλο. Αυτό έτσι δεν είναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Κώστα μου, μέχρι πρώτη είχα συνηθίσει να ασχολούνται μαζί μου γιατί ήμουν πιο μικρό. Τώρα τελευταία, σαν να αρχίζει να κατηφορίζει το πράγμα και αγχώνομαι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν κατηφορίζει. Ανηφορίζει. Πρόβλημα. Εδώ που έπληξε, βλέπω να σπίζουν τα μαλλιά σου. Δύσκολο. Μακάρι, στο εύχομαι. Αν και δεν είναι κακό να σπίζουν. Όχι, μωρέ, όχι, εντάξει. Αυτό, ειδικά αυτό το πράγμα που λένε για την ψυχή και ότι είναι μόνο ένας αριθμός, όσο κλισέ και αν είναι, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Έτσι λένε. Έτσι έχω ακούσει. Μπράβο σε αυτό που το είπε. Λοιπόν, να πούμε ότι θα ασχοληθούμε επισταμμένα με το μπασκετικό ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σωστά. Ναι, σωστά. Μετά τις 2:30, σωστά. Πολύ σωστά. Θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για τα αγωνιστικά ζητήματα και θα μας αναλύσει και την πορεία της ομάδας τώρα. Η θέση του τον βοηθά να έχει άποψη και για τις εξελίξεις που έρχονται στο μέλλον και έχει να μας αποκαλύψει και κάποια πολύ ωραία πράγματα, αυτή την εντύπωση έχω, για το ταξίδι που έχει γίνει στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που η μπασκετική ομάδα χαλάλισε ουσιαστικά την παραπάνω ξεκούραση και εκμεταλλεύτηκε πλήρως την επιστροφή της μπασκετικής ομάδας του ΠΑΟΚ στις ρίζες ουσιαστικά του συλλόγου. Οπότε ας μείνετε συντονισμένοι, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πριν έτσι αρχίσουμε τη συζήτηση και τα σχόλια περί ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ ότι η φόρτσα κυκλοφορεί αύριο, 28 Οκτωβρίου, ημέρα της επετείου του όχι του ελληνικού λαού στις ωρέξεις των Ιταλών.
άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κυκλοφορεί με μια πολύ μεγάλη προσφορά αύριο στο σύνολο των φύλων που θα διανέμει η Φόρτσα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν 50 σφραγίδες, σε κάθε σφραγίδα ανταποκρίνεται σε μια δερμάτινη μπάλα, την αθλητική δερμάτινη μπάλα του ΠΑΟΚ της εταιρείας Μάκρον. 50 τυχεροί, τυχερές. Αναγνώστες θα έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν, η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει σε σακούλα, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν μία από τις δραμάτινες αυθεντικές μπάλες του ΠΑΟΚ της εταιρείας Μάκρον, της εταιρείας που, με την οποία συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Μια μεγάλη προσφορά για όλους τους αναγνώστες. Την Τρίτη θα έχουμε τη Φόρτσα Πλάς, αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα συζητήσουμε αυτά και την ερχόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, είμαι φέρει σε δύσκολη θέση, γιατί δύσκολη θέση. Θέλω να κάνω καλό σχόλιο, αλλά θα πέσω να μας φάνε τώρα, γιατί και τι θα έλεγα κακό σχόλιο, δεν θα μπορούσα να πω και κάτι αρνητικό. Τι να μας, να είναι να πολύ ωραίο. Για αυτό... να μας φάνε εμάς τους δύο, άκουσα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ και να έχουν τεράστια όρεξη. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι δύσκολα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι θέλω να σχολιάσω λίγο το δώρο της Φόρτσα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον δώρο και είναι πολύ ενδιαφέρον δώρο γιατί σκέψου τι έχει να γίνει με τους πιτσιρικάδες που θα μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν την εφημερίδα θέλοντας και μη για την μπάλα. Γιατί δεν ξέρω, εγώ με μπάλα και με αθλητικά παπούτσια ήταν τα αγαπημένα μου δώρα. Δηλαδή κοιμόμουν μαζί τους χρόνια, πάρα πολλά. Για μια-δυο μέρες στην αρχή που ήταν καινούργια. Τα ψιλοπρόσεχα και μετά απλά πέραμε το κολλάι. Οπότε έχετε ένα επιπλέον κίνητρο πέρα από το πλούσιο περιεχόμενο που θα έχει η εφημερίδα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς αύριο και όλο το Σαββατοκύριακο η Φόρτσα στα περίπτερα σε όλη τη Μακεδονία, σε όλα τα σημεία πόλη στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, στο σύνολό της και σε επιλεγμένα σημεία στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, Αθήνα, Πειραιά, Χαλκίδα, Στερεά Ελλάδα. Σύντομα και σε νέους προορισμούς, όλα όμως βήμα-βήμα με προγραμματισμό, χωρίς κινήσεις πανικού που δεν τις έχουμε καταστρώσει και σχεδιάσει όπως θέλουμε. Δεν γίνονται βήματα χωρίς να υπάρχει η οργάνωση και προγραμματισμός απλά για να δείξουμε ότι επεκτηνόμαστε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, παίζει Δευτέρα, Γρηγόρη. Τους διαιτητές τους σχολιάσαμε εχθές. Πολύ παράξενες κληρώσεις, πολύ παράξενοι ορισμοί που έχω κολλήσει με τις κληρώσεις, πολύ παράξενοι ορισμοί, ειδικά η επιστροφή του Κατσικογιάννη. Αυτό θα έλεγα ότι στις επιλογές που έχουν γίνει για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον εκ πρώτης όψης και πριν από το παιχνίδι, δύσκολα μπορεί να σχολιάσει κάποιος ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά κοιτώντας συνολικά τις επιλογές που έχει κάνει και για αυτή την αγωνιστική, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έγινε και μια στραβή με έναν ορισμό βοηθού, τον οποίο τον πήραν πίσω. Αλλά γενικά υπάρχουν επιστροφές διαιτητών που ήταν μικρή η τιμωρία τους και σίγουρα και αυτό χρήζει και σχολιασμού και είναι και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί και να προβληματίσει με βάση την λογική που έχουν οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις. Θα τα δούμε τη Δευτέρα με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια, είναι πολυτέλεια από τη στιγμή που δεν υπάρχει και, από τη στιγμή που είναι κλειστή και η Τούμπα, να δει τα αποτελέσματα των αντιπάλων του στα παιχνίδια που θα προηγηθούν το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα το βράδυ να κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του? Το καθήκον του ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε το θέμα διαιτησία, να κλείσουμε την παρένθεση, μάλλον να πω ότι είναι και ο ορισμός Μάνταλου πολύ παράξενος. Θα τον σχολιάσουμε όμως και αυτόν τη Δευτέρα, για να μην. Απλά λέμε ότι είναι παράξενοι ορισμοί. Τώρα, τη Δευτέρα θα έχουμε δυνατότητα να πούμε ότι κάναμε λάθος ή είχαμε δίκιο. Θα το δούμε. Είναι καθήκον για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι έμειναν αρκετά στο απειρόβλητο. Όχι ότι θα πρέπει να τους πυροβολήσει κανείς, αλλά η φράση μας δίνει το δικαίωμα να υποστηρίξουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο καθένας μόνος του και σαν σύνολο θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υποχρεούνται να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Γιατί πολλοί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όχι όλοι, δεν έχω παράπονα από το Μάτος, ούτε από το Βαρέλα, ποιον άλλο μπορώ να βάλω. Το Ζαμπράνο. Έχω. Εντάξει, είναι σε περίοδο προσαρμογής. Ο Ζαμπράνο, ο Κίλερ. Δεν είναι αυτός. Στο Καρασκάκι πήγε άσχημα. Πάμε. Δεν πήγε καλά. Έχω απαιτήσεις από αυτόν τον παίκτη. Ήθελες κάτι καλύτερο? Δεν ήθελα. Εγώ δεν νομίζω για το διάστημα προσαρμογής που έχει ότι είναι. Okay. Σε λοιπόν, αυτούς που πρέπει να πέσουν πρώτα ουσιαστικά τα βέλη της κριτικής. Δεν μπαίνω σε διαδικασία κριτικής.
λέω ότι δεν έχω δει αυτό που περίμενα. Και περίμενα δικαιολογημένα. Δεν περιμένω από τον Δελγιανίδη να πάρει το πρωτάθλημα. Περιμένω να πάρει το πρωτάθλημα ο Βιερίνια, ο Μακ, ο Πριγιοβίτς, ο Μαουρίσιο, ο Σαμπράνο, σωστά, ο Μάτος. Ναι, ναι. Ποιος, από αυτούς περιμένω να πάρω το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τον Πέλκα, τον Μπίσεσβαρ, όταν παίζει, γιατί δεν παίζει και συχνά. Αυτοί είναι οι παίκτες, το Ρέι. Τώρα, κάποιοι από αυτούς έχουν δείξει, κάποιοι από αυτούς δείχνουν φιλότιμο, αλλά δεν έχουν σφραγίσει τον ενθουσιασμό που προηγήθηκε για την απόκτησή τους. Δικαιολογημένος ενθουσιασμός για τον Μακ, για τον Βιερίνια, για τον Μαουρίσιο, για τον Σαμπράνο. Αναφέρομαι κυρίως στους νεομεταγραφέντες, δίνοντάς τους το άλοθη της προσαρμογής στο οποίο αναφέρθηκες. Αλλά μπαίνουμε στο Νοέμβριο. Έτσι. Δηλαδή πρέπει κάτι να δούμε. Υπάρχουν απαιτήσεις. Και οι απαιτήσεις έχουν σχέση με τις δυνατότητες των παικτών. Αν δεν είχαν, δεν θα είχα περισσότερες απαιτήσεις. Το είπαμε και χθες και συζητώντας και με φίλους και συναδέλφους, διαπιστώνω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι πρέπει οι παίκτες να πατήσουν τον γκάζι των ατομικών τους εμφανίσεων και στη συνέχεια της ομαδικής διάκρισης και παρουσίας μέσα στην ομάδα. Αφορμή πήραμε από την εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου, που είπε ότι έχει δύο αναγνώσεις. Μοιραία οι ομάδες, οι παίκτες των μεγάλων ομάδων αδιαφορούν για τέτοια παιχνίδια, όμως είδαμε ότι η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Αυτό εκεί ακριβώς σε πήγαινα τώρα. Βλέπεις ότι είναι η άλλη όψη του νομίσματος τώρα. Εσύ πολύ ωραία χτες παρουσίασες το τι ακριβώς συμβαίνει, δίνοντας δύο ενδεχόμενα και δύο εξηγήσεις. Γιατί και η μία ισχύει και η άλλη ισχύει. Αλλά όταν υπάρχει ένα παιχνίδι την επομένη του αγώνα του ΠΑΟΚ, στον οποίο, ναι, εντάξει, ο Απόλλωνας Λάρισας δεν είναι σαν τον Απόλλωνα Πόντου, αλλά είναι μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας από την ΑΕΚ που είναι ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ. Και πηγαίνει η ΑΕΚ και χρησιμοποιεί αυτόν τον αγώνα ως ευκαιρία για να πάρει αυτοπεποίθηση, να δημιουργήσει και πάλι να φτιάξει το κλίμα μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα. Να φτιάξει παίχτες της που με καλή εμφάνιση ουσιαστικά θα βοηθηθούν για να είναι βελτιωμένοι στη συνέχεια. Και βλέπεις πως ένας ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί την διοργάνωση του κυπέλου, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αναγκαστικά το ένα από τα δύο ενδεχόμενα από αυτά που μας ανέφερες χθες έχει περισσότερη αλήθεια, τουλάχιστον σε αυτόν τον στίβο μάχης ουσιαστικά του πρωταθλητισμού, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει, τουλάχιστον έτσι λέει, να υπηρετήσει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Και σε αυτά που είπες πριν, νομίζω ότι. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσει και ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Απόλλωνα? Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Κυρίως όμως οι παίκτες. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία οι παίκτες με την καλή έννοια να εκθέσουν τον προπονητή για επιλογές που μπορεί να έκανε και τις συζητούσαμε μετά τον ντέρμπι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές που τους δόθηκε η ευκαιρία κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας και δεν έχουν πάρα πολλά αγωνιστικά λεπτά και δεν θα έχουν τη φετινή σεζόν πολλά αγωνιστικά λεπτά, δεν έκαναν το παιχνίδι της ζωής τους. Να πεις ότι ο τάδε ποδοσφαιριστής είναι τόσο ζωηρός, έχει κάνει τόσες πολλές ενέργειες, έχει δείξει τόσο πολύ ότι ήθελε να αγωνιστεί, που ανεξαρτήτως αποτελέσματος ή καμιά φορά και ανεξαρτήτως της απόδοσης που μπορεί να έχει ο ίδιος συνολικά, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Δηλαδή, στεκόμαστε και πάλι στο παιχνίδι στην Καλαμαριά μετά τον Πασχαλάκη στο Μάτος, που ήταν ο μόνος που είχε διάθεση στο Καραϊσκάκι. Τόσο μεγάλη, δηλαδή, που γυάλιζε το μάτι του. Και είναι πρόβλημα αυτό. Και όπως εγώ αυτό που θέλω να αναφέρω για να μην το ξεχάσω, γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι, δεν μπορεί να δοθεί παραπάνω ο χρόνος, γιατί έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν μπορεί να υπάρχει SAE, μια περίοδος προσαρμογής, όσο πολλά και αν είναι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όσο δύσκολο και αν είναι το έργο του προπονητή που πρέπει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους νέους, να τους κάνει ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να το παλέψει μέχρι το τέλος, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Και από τη στιγμή που έχουμε τέλη Οκτωβρίου, νομίζω ότι έχει αρχίσει κιόλας. Αυτό λέω. Ήρθε η ώρα της ανάληψης των ευθυνών. Ανάληψη ευθυνών από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε σχέση με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Αν αυτό μπορούν. Okay. Δεν μπορούν αυτό όμως. Δεν είναι αυτός ο Βιερίνια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει. Δεν είναι αυτός ο Μακ, παρά που δεν κάνει ούτε φιλότιμες προσπάθειες για μένα μέχρι τώρα. Δεν είναι αυτός ο Μαουρίσιο. Δεν είναι αυτός ο Σαμπράνο. Ποιος είναι ο Σαμπράνο, αυτός είναι. Τι παραπάνω έκανε μέχρι τώρα από ό,τι έκανε πέρσι ο Κρέσπο στο ξεκίνημα της περίοδου. Η διαφορά η οικονομική είναι τεράστια. Ο Κρέσπο ήρθε με 300.000 ευρώ το χρόνο και για τον Σαμπράνο ξοδεύτηκε μια περιουσία.
Οι υποχρεώσεις λοιπόν είναι τελείως διαφορετικές από τον παίχτη. Δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ του Σαμπράνο, δεν τον έβαλε στη μηχανή του για να αντικαταστήσει τον Κρέσπο, για να ανέβει πέντε σκαλιά τον. Τον έβαλε γιατί ο Κρέσπο δεν ήταν ο ηγέτης που έψαχνε στην άμυνα και πήρε φέτος τον ηγέτη που αυτός, παρότι δεν είναι καλά, εγώ λέω ότι ως ένα βαθμό αποδεικνύει το πόσο σημαντικός μπορεί να αποδειχτεί αν πιάσει την απόδοσή του. Γιατί ήδη βλέπει ο ΠΑΟΚ έναν Βαρέλα στη δεύτερη χρονιά του, που είναι πολύ καλύτερος από πέρσι και έτσι συμβαίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές, να πατάει ακόμα καλύτερα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι έχει δίπλα του και έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με άλλου είδους παραστάσεις. Όλα παίζουν ρόλο. Συμφωνώ. Κυρίως όμως επειδή αμυντικά ο ΠΑΟΚ, ανασταλτικά και αμυντικά, έχει την πρόοδο. Ο βαθμός που θα του βάλω είναι 9. Έχει ναι, πρόοδο. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόοδο. Έχει δουλέψει καλά, φαίνεται. Έχει δεχθεί 2 γκολ. 3. Με την Κέρκυρα, πέναλτι. Στη Λάρισα, τσαφ. Τσαφ. Ναι, ξέρω. Τσαφ δεν ήταν γκολ, δηλαδή ήταν τρέλα. Και με τον Ολυμπιακό μια καραμπόλα. Τι να πεις τώρα. Το ένα είναι πέναλτι. Δεν θυμάμαι ποιος το κάνει. Ο Σάχοφ ή ο Λεόβατς. Νομίζω ότι ο Σάχοφ το κάνει γιατί έχει χάσει τη φάση νωρίτερα ο αμυντικός. Που λείπει ο Μαλεζάς. Τσαφ στη Λάρισα. Γιατί αν την έβρισκε σωστό απέκτηση τη Λάρισα, η μπάλα θα πήγαινε. Θα φτάνει στα τρίκαλα. Σε καμία περίπτωση πάντως θα πήγαινε μέσα στην εστία. Κόντρα πάνω στο μάτος. Ναι. Λοιπόν. Και ένα γκολεκιάρα ανασταλτικά και αμυντικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονα. Συνολικά όμως θέλω η άμυνα να βοηθήσει περισσότερο την ανάπτυξη, την αυτοπεποίθηση της ομάδας και κάποιους άλλους παράγοντες που εντάξει, τους ξέρουν καλά ή καλύτερα οι προπονητές. Μετά, Κάμπος. Ναι, αυτός είναι. Δεν έχει τη σταθερότητα που θα ήθελε να έχει ο ΠΑΟΚ Κάμπος. Δηλαδή, στο παιχνίδι με την Καλαμαριά δεν μπορεί να του πει κανένας μπράβο γιατί μπήκε και κάνει τη διαφορά στα λεπτά που αγωνίστηκε, αλλά ήταν κανονικός. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν αρνητικός. Και ήταν μια επιλογή από τον Πάγκο που ουσιαστικά δεν δικαίωσε τον προπονητή και έχει υστερήσει σε βάρος της ομάδας του. Να σου πω κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη σεζόν ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που έχει μπει στη διαδικασία ο μεγαλομέτοχος του με τόσο εντυπωσιακό τρόπο να κάνει την υπέρβαση και να δώσει στην ομάδα το καλύτερο ρόστερ, στην πορεία της χρονιάς, δηλαδή τον Γενάρη, το Φλεβάρι, αυτό το πράγμα με την ποιότητα και τη μείωση ρίσκου, γιατί όταν πληρώνεις κάποιον παίκτη ακριβά, μειώνεις το ρίσκο για το πόσο κακός μπορεί να σου βγει ή να μην δικαιώσει τις προσδοκίες σου. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει πίσω. Το θέμα είναι τον Γενάρη να μην είναι αργά. Δηλαδή, να μην ξυπνήσει ο ΠΑΟΚ τον Γενάρη ή ξυπνήσει το Δεκέμβρη και έχει χάσει το τρένο του πρωταθλητισμού και έχει μείνει πολύ πίσω από τους ανταγωνιστές του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί, αλλά πρέπει λίγο να πατήσει γκάζι. Δηλαδή, πρέπει κάποιοι παίκτες να πάρουν την ομάδα επάνω τους. Και νομίζω απλά ότι θα ήταν. Στέκομαι στο Καραϊσκάκι, στον Κάμπος ιδιαίτερα. Στο ΜΑΚ. Στο Βιερίνη είχα απαιτήσει. Ο Αντρέα ξέρει τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Ξέρω ότι δεν είναι 100% έτοιμος. Okay. Από το Μαωρίσιο, δηλαδή στη φάση που βγαίνει μόνος του και περιμένουν ο Μάκο Πρίγιοβιτς και ο Βιερίνια, είναι μόνοι τους ακάλυπτοι σε μια πανικοβλημένη άμυνα και σουτάρει. Και λες ότι σε παίκτη που του δίνεις 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, περιμένεις να έχει. Ναι, περιμένεις να έχει το καθαρό μυαλό σε αυτό το σημείο το χρονικό. Ποιος να το έχει εγώ. Ναι, έτσι. Ποιος να έχει το καθαρό μυαλό. Ο Τσίμιροτ. Και νομίζω ότι η κριτική μας θα ήταν πολύ πιο σκληρή και προς την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή, σε περίπτωση που δεν βάζαμε στην εξίσωση όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και το λάθος που κάνει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ να έχει τόσες πολλές αλλαγές. Και να στερείται ομοιογένειας, χημίας, αγωνιστικού πνεύματος. Να μην το ξαναζήσουμε. Με το υλικό που έχει σήμερα η ομάδα, έχεις δίκιο, γιατί έχουμε δει στις τελευταίες 6 μεταγραφικές περιόδους έως και 8, βάζω και τα Χριστούγεννα μέσα. Πολλές αλλαγές. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί έτσι. Είναι αδύνατον. Αλλά τώρα πια έχει το υλικό. Έχει το υλικό, δηλαδή με μια-δυο προσθήκες. Μπορεί... Προς τα αφαιρέσεις, γιατί κάποιος δεν βγήκε στην ομάδα ή κάποιος χρειάζεται σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Αυτό είναι. Ωραία. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών, σωστό. Θυμάμαι πολύ έντονα την κουβέντα. Ήμασταν απ' έξω, όλοι εκεί οι δημοσιογράφοι, στο τελικό κυπέλου. Και με το που ουσιαστικά ήταν να φύγει η ομάδα και προσπαθούσαμε να πάρουμε κάποιον παίκτη για το ρεπορτάζ, τώρα ξέρεις πανηγύρια τι ακριβώς συνέβαινε, είχα την ευκαιρία εγώ να μιλήσω με τον Μίχελ. Και κάναμε στο πόδι μια συνέντευξη. Το πρώτο πράγμα που ρωτήθηκε μετά τα συναισθήματα για την επιτυχία είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα για την ομάδα. Και μίλησε για 3-4 μεταγραφές. Και ο ΠΑΟΚ έκανε πάλι τις διπλάσιες και βάλε.
Κάποια στιγμή δηλαδή και αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει να αποτελεί άλοθη για τους παίκτες και για τον προπονητή. Και αυτό για να σταματήσει να. Για να μην μπερδέψω κάποιον που μας ακούει, για να σταματήσει να είναι άλοθη, θα πρέπει ο ίδιος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να το σταματήσει. Θα πρέπει. Δηλαδή, σήμερα συζητάμε για το πόσο καλύτερος είναι ο Βαρέλα που ήταν την περσινή χρονιά εδώ. Πόσο καλύτερος, πιο έμπειρος για τη διαχείριση του ελληνικού πρωταθλήματος και του ίδιου του εαυτού είναι ο Μάτος, που μπορεί να το δείξει τη φετινή σεζόν. Που και πέρσι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και όλο αυτό επηρεάζει συνολικά μια ομάδα. Και ο λόγος που την επηρεάζει είναι γιατί αυτό το ομαδικό πνεύμα που λέμε χτίζεται όταν με τον άλλον μοιράζει σε αποδυτήρια και την ίδια ζωή ουσιαστικά για αρκετούς μήνες. Αν εμείς έχουμε γνωριστεί σήμερα και δουλεύουμε μετά από 1-2 μήνες μαζί, δεν θα είναι το ίδιο όπως θα είμαστε μετά από 14 μήνες ή μετά από 16 μήνες. Όταν είσαι με τον άλλον δεν είσαι περισσότερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Τι να κάνουμε. Αναγκαστικά. Άντε λοιπόν να δέσουν λίγο τα πουλάκια μου, γιατί αυτό που βλέπω δεν είναι ικανοποιητικό. Μετά από 8 παιχνίδια. Ναι, ναι. 8 ήταν. 8 είναι οι αγωνιστικές. Και τώρα πάμε στην ένατη. Και 2 αγώνες κυπέλλου 10. Ναι, σωστά. 4 ευρωπαϊκά 14. Ναι, υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή, okay, δεν ήταν ο Λουτσέσκου πριν, okay, κάποιοι παίκτες ήταν μετά. Υπάρχει δείγμα γραφής τώρα, εντάξει, Κώστα, δεν μπορείς. Υπάρχει, το δέχομαι, το είδα με τη Λαμία, το είδα στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό για 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα που ο ΠΑΟΚ πίεζε, έπαιζε με τη μικρή ομάδα που λεγόταν Ολυμπιακός, η οποία προσπαθούσε στεναρά να αμυνθεί και να μην δεχτεί την ισοφάρηση, την οποία θα δεχόταν εάν, επαναλαμβάνω, ο Κάμπος δεν δινόταν, πώς το λένε, Engels, γιατί αυτό έκανε. Απίστευτο. Αλλά τα δείγματα γραφής δεν τα χρειάζεται ο οργανισμός του ΠΑΟΚ μόνο θεωρητικά. Πρέπει να καταγραφούν όπως καταγράφηκαν στο παιχνίδι με τη Λαμία. Έπρεπε να καταγραφούν και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου. Γιατί το ξεχωρίζω, γιατί σωστά λες ότι στην ΑΕΚ το χρησιμοποίησαν το παιχνίδι σωστά. Το διαχειρίστηκαν σωστά για να κάνουν τη δουλειά τους. Στον ΠΑΟΚ το διαχειρίστηκαν λάθος. Εκνεύρισαν κόσμο με την απόδοσή τους. Και παράλληλα απογοήτευσαν κόσμο με την απόδοση και την εμφάνισή τους. Δεν μπορεί να είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ ο Πασχαλάκης στο Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται αυτό. Και εντάξει, πολύ μικρή σημασία μπορεί να παίζει, αλλά αν δεν έβαζε και τον γκολ στο φινάλε ο Μακ, ίσως να μαζέψει λίγο την δυσαρέσκεια με βάση το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να καλούνταν η ομάδα και πάλι να διαχειριστεί μια εσωτερική κρίση λόγω της εικόνας της στο αγωνιστικό, η οποία τη θέτει σε πιο δύσκολη θέση συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της. Γιατί πάντα έτσι αυτή η σύγκριση γίνεται. Ό,τι συμβαίνει σε μία ομάδα από αυτές που θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ο αντίκτυπος που έχει αυτό που τη συμβαίνει και που την επηρεάζει έχει να κάνει με το πώς το πηγαίνουν και οι υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Το πλεονέκτημά του είναι ότι ξέρει τον πρωταθλητισμό. Το ξέρει. Δεν μπορείς αυτό να το αρνηθείς. Η ΑΕΚ μάλλον το θυμάται καλύτερα από ότι ο ΠΑΟΚ και είναι. Ποιο ομάδα από τον ΠΑΟΚ, κάτι που πρέπει να καλύψει ο ΠΑΟΚ που έχει καλύτερο ρόστο για τους δύο. Η ΑΕΚ είναι ομάδα. Απλά λέω, είναι στο ταβάνι της. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω η ΑΕΚ. Εδώ είναι. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά πρέπει να δεν τα δείξει. Πρέπει, Κώστα, το λέγαμε και πριν από όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να μείνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το περιθώριο που έχει. Και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, για να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, θα είναι λίγο διαφορετικό, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από τον καναπέ του το τι θα γίνει στο ντέρμπι. Άρα, ποια θα είναι η βαθμολογική απώλεια πρωτίστως του Ολυμπιακού, αν θα υπάρξει, να δει τι θα κάνει η ΑΕΚ και πώς θα διαχειριστεί. Εντάξει, στο κύπελο πήρε ψυχολογία. Την ήττα από τον Ατρόμητο εντός έδρας, πλήγμα και για την ΑΕΚ αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν βαθμολογικά θα ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα κερδίσει τον Πανιόνιο, δύσκολη έξοδος και για την ΑΕΚ. Mm. Και από εκεί και πέρα να έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα με τα αποτελέσματα τελειωμένα και διαμορφωμένο τον βαθμολογικό πίνακα να κάνει αυτό που πρέπει στο παιχνίδι της Δευτέρας, για να έχει ουσιαστικά με βάση και τα αποτελέσματα που θα προηγηθούν τη δυνατότητα να είναι και στην κορυφή της βαθμολογίας. Σημαντικό. Και εννοείται ο Ατρόμητος, που κακώς κάνω και τον ξεχνάω, γιατί για την ώρα δεν ξέρω αν θα αντέξει ή όχι, αλλά έχει αποδειχτεί μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα και μια ομάδα η οποία ξέρει τι παίζει, έχει συγκεκριμένο στόχο και καταφέρνει να τον πετυχαίνει. Και αυτό σημαντικό, νομίζω. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Και μισή και 31. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σίγουρα με ρεπορτάζ ωραίο και θέμα μπασκετικό.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι στον καλεσμένο μας. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις όταν πρόκειται για τον Νίκο Σταυρόπουλο. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, γιατί εκτός από το γεγονός έτσι ότι έχετε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γενικά έχετε και πολύ σημαντική θέση με αυτά που έχετε πετύχει και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή αυτή η σεζόν και αυτή η χρονιά ήταν αρκετά διαφορετική, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς όλα όσα έχουν προηγηθεί, το γεγονός δηλαδή ότι η ομάδα παρότι είχε πολλές αλλαγές και από πλευράς προπονητή, πολύ σημαντική αλλαγή για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και το τι είχε προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, μολονότι είχε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και τα πήγε πολύ καλά στην προετοιμασία, είχε ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Θα σας έλεγα ότι επειδή παρακολούθησα την ομάδα για πρώτη φορά στις 15 Αυγούστου, είχαμε όλη την ομάδα γεμάτη και ο σκοπός μας ήταν ακριβώς επειδή ήταν καινούργια ομάδα και ο προπονητής καινούργιος και το staff, μέρος του staff, αλλά και τα παιδιά τα καινούργια. Θέλαμε η ομάδα να είναι 15 Αυγούστου έτοιμη ώστε να δουλέψουν όλοι μαζί και να έχουμε αποτελέσματα γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι στα φιλικά παιχνίδια και στην προετοιμασία, επειδή παρακολούθησα όλη την προετοιμασία ανελιπώς κάθε μέρα και στα τουρνουά, έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και νομίζω ότι αυτό που άλλαξε λίγο έτσι την κατάσταση είναι το παιχνίδι με τον Άριο, που ξέρετε αυτό το παιχνίδι είναι ένα μάτς ψυχολογίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπου υπάρχει πίεση, οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει αυτό το ντέρμπι, οι ξένοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτής της πίεσης υπό την έννοια ότι ξέρετε στο παρελθόν αυτά τα μάτια ήταν δυνατά και πρέπει να προσέξετε κτλ. Οπότε αυτό βάζει τα παιδιά να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Κάναμε μια ήττα και μια ήττα μάλιστα μεγάλη και αυτό νομίζω ότι επηρέασε αρκετά την ομάδα. Προσπαθούμε να συνταχτούμε και νομίζω ότι κυρίως μας τύχησε η ήττα μέσα στην έδρα μας από τον Προμηθέα. Και νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά πρέπει να βρουν τα πατήματά τους όλοι και οι αθλητές να καταλάβουν ότι η διάρκεια είναι μεγάλη, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό. Ίσως επειδή όπως ανέφερα και εγώ πριν ήταν πολλές αλλαγές, δεν υπήρχε και τόσο πολύς χρόνος για αυτούς τους νέους παίκτες να αντιληφθούν ουσιαστικά όλη την περιραίωση ατμόσφαιρα και την κατάσταση και αυτό σε συνδυασμό και με τους τραυματισμούς να δυσκόλεψε την διαχείριση για την ομάδα μετά από αρνητικά αποτελέσματα. Τώρα όμως έχει αλλάξει λίγο αυτό, έχουν έρθει δύο νίκες, εντάξει δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος από τον ΠΑΟΚ να σταθεί και πάρα πολύ σε αυτές, αλλά έχουν βοηθήσει αυτές οι νίκες την ομάδα να ξεπεράσει το θέμα της, το ψυχολογικό κυρίως. Σίγουρα, σίγουρα. Θα σταθώ λίγο στους τραυματισμούς και πρέπει να το τονίσω ότι πραγματικά σε τόσες προετοιμασίες και σε τόσες ομάδες που έχουμε φτιάξει τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό που συνέβη φέτος ήταν πραγματικά εξωπραγματικό. Δηλαδή, ο αθλητής ερχόταν και μετά πήγαινε στο νοσοκομείο στη Διαβαλκανικό με δασκάλια τερίτιδα. Ο άλλος ερχόταν και πάθαινε διάστημα πριν από τον Άρη. Ο άλλος ερχόταν και πάθαινε το οτιδήποτε. Είχαμε πραγματικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έντονους τραυματισμούς. Αλλά αυτό είναι στο παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι του μπάσκετ, είναι μια κατάσταση επαγγελματική και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις. Οι νίκες λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, είναι πραγματικά σημαντικές γιατί βοηθούν καταρχήν τα ίδια τα παιδιά να βρουν ένα ρυθμό αλλά και να αισθανθούν ότι μπορούν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο αν και εφόσον παίξουν όλοι μαζί καλά την ίδια στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε βρει κάποια πατήματα. Προσωπικά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, για να σας πω την αλήθεια. Είμαι από τις νίκες ευχαριστημένος, αλλά από την απόδοση, επειδή ξέρω το τι μπορεί να προσφέρει η ομάδα, περιμένω παραπάνω πράγματα και ελπίζω σύντομα αυτά να τα δούμε από τα παιδιά τα οποία έχουμε επιλέξει και διαλέξει. Κύριε Σταυρόπουλε, έχοντας την εικόνα μέχρι τώρα της ομάδας από την προετοιμασία, βάζω και αυτά τα παιχνίδια και τις αποτυχίες, δηλαδή τον αποκλεισμό από το κύπελο. Ναι. Την ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, εντάξει μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά, θεωρείτε, μπορεί η ερώτηση να χαρακτηριστεί και πρώιμη να μου πείτε ότι είναι νωρίς ακόμα, αλλά ότι έχουν γίνει λάθη στις επιλογές
ή ότι οι παίκτες, κάποιοι παίκτες δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις που περιμένατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευστοχότατη η σκέψη και η ερώτηση. Άλλωστε ένας κ. Βασιλόπουλος δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετική ερώτηση. Από την εμπειρία του και μόνο θα σας έλεγα πραγματικά ότι κάποια παιδιά δεν έχουν προσαρμοστεί. Να σας πω την αλήθεια ότι η χημεία μεταξύ τους ακόμη δεν ταιριάζει. Εμείς έχουμε υπομονή και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά αυτά να συνυπάρξουν. Αν και εφόσον δεν αντέξουν και δεν μπορούν να συνυπάρξουν μαζί, προφανώς και θα κάνουμε αλλαγές. Οπότε εμείς έχουμε σε πρώτη φάση την υπομονή να δώσουμε στο staff και στα παιδιά να δουλέψουν, να προσαρμοστούν ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και να πάρει το χρόνο μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης και των παιχνιδιών. Αλλά αν και εφόσον δεν συμβεί αυτό, εμείς είμαστε πολύ έτοιμοι για να προβούμε σε αλλαγές. Επειδή κάνατε μία αναφορά στο γεγονός ότι δεν είστε ευχαριστημένος και νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούνε συμφωνούν μαζί σας για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Επειδή φέτος αυτή η αλλαγή προπονητή νομίζω ότι συνδυάζεται και με μία αλλαγή φιλοσοφίας στο παιχνίδι της ομάδας και στους στόχους που έχει για τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται μέσα στο παρκέ. Πιστεύετε ότι σταδιακά θα υπάρξουν έτσι πιο ξεκάθαρα σημάδια βελτίωσης και στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟ, γιατί νομίζω ότι ακόμα είναι αρκετά μακριά από το στυλ μπάσκετ που θέλει να παίξει. Είναι γεγονός. Εμείς, να σας πω κάτι, είχαμε στηριχθεί κυρίως στα νέα παιδιά και στην εμπειρία των παλιών. Τα νέα παιδιά, ο Κόνιας μπήκε πριν από μία εβδομάδα μετά το διάστημα το σοβαρό που είχε και το κράτησε αρκετό καιρό έξω και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο διάστημα. Και ο Χαραλαμπόπουλος, ένα τραντούχο παιδί, το οποίο περιμένουμε από τις 15 Αυγούστου να μπει στη διαδικασία και να μας βοηθήσει στην θέση 4-3 ενδεχομένως, ή να το πω πιο απλά, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ανοίξει τις άμυνες με το μακρινό σουτ που έχει, νομίζω είναι στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε πάρει ακόμη από τα παιδιά αυτά. Άρα θεωρώ ότι ακόμη δεν έχουν μπει όλα τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κενά, εμείς τα έχουμε εντοπίσει, παρακολουθούμε. Έχουμε σημάδια βελτίωσης. Έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτά οι προπονητές τα ξέρουν, τα έχουν συζητήσει και θα κοιτάξουν να τα βελτιώσουν με το υπάρχον υλικό που αυτή τη στιγμή το στηρίζουμε ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Νομίζω ότι το μάτς το αυριανό με τα Τρίκαλα είναι ένα μάτς, όχι που δεν θα έλεγα κομβικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια. Και για μένα κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Και επειδή εμείς δεν είμαστε μια σταθερή ομάδα, μπορούν να πάνε στιγμή όλοι να μας θεωρούν εύκολους. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει το ξέσπασμα και να παίξει αυτό που έβλεπα στην προετοιμασία. Που όταν παίξαμε την Μπάμπερ και κάναμε ένα παιχνίδι επίπεδο Ευρωλίγκας. Θα σας το πω έτσι ομά και όπως το αισθάνομαι. Κάτι που δεν το βλέπουμε τώρα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα και τα όρια των αθλητών που είχαμε στην προετοιμασία. Νομίζω, επειδή και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό το παιχνίδι με τα Τρίκαλα είναι αρκετά δύσκολο, ότι όλες αυτές οι αναμετρήσεις που έχουν βαθμό δυσκολίας έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν, αν η ομάδα ανταποκριθεί σε αυτές, να τις δώσουν όθηση για τη συνέχεια. Ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή και το αυριανό παιχνίδι, αλλά και το πρόγραμμα που υπάρχει στη συνέχεια, δηλαδή την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, και μετά ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Είναι μια τριάδα αγώνων που μπορεί, αν έρθουν και θετικά αποτελέσματα και βελτίωση στην απόδοση, να αλλάξει αρκετά την ψυχολογία και την κατάσταση στην ομάδα. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ναι. Αν και εφόσον έρθουν τρεις νίκες συνεχόμενες και έχουμε κάνει άλλες 2-3 νίκες, πάμε 5-6, νομίζω ότι είμαστε σε άλλο επίπεδο. Μετά η ομάδα μπορεί να ρολάρει, να παίξει πιο ελεύθερα, να σουτάρει πιο ελεύθερα, να τρέξει πιο ελεύθερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι πίεση στα παιδιά τα δικά μας και δεν παίζουν όσο ελεύθερα παίζαν στην προετοιμασία. Νομίζω ότι το αυριανό μάτς είναι κλειδί, αλλά να σας πω κάτι. Κάθε ομάδα έχει 6 Αμερικάνους. Έχει το δικαίωμα να πάρει 6 Αμερικάνους. Αν από τους Αμερικάνους αυτούς οι 2-3 βγουν καλοί παίκτες, αμέσως κάνουμε μια καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα. Mm. Συν την έδρα, συν κάποια σφυρίγματα λόγω έδρα, συν, νομίζω ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς, αν περάσουμε από τα Τρίκαλα αύριο, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία και στη Γαλλία, αλλά και με το μάτς με τον Άρη, να κάνουμε αυτές τις νίκες. Να κάνουμε το comeback και να ανέβει από πάνω. Το,
το comeback και να μπορούμε μετά σιγά σιγά να πούμε ότι να πάμε και κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα την άφηνα και λίγο πιο πίσω την ερώτηση, αλλά ναι. Γιατί μου δόθηκε η αφορμή για κάτι σας ρώτησε πριν ο Κώστας. Ναι. Ακούσαμε τον προπονητή, τον κύριο Παπαθεοδόρου, να λέει ότι με βάση τον τρόπο που το σκέφτεται εκείνος, θα ήθελε να δοθεί κι άλλος χρόνος στο υπάρχον ρόστερ, να δει την ομάδα σε παιχνίδια και στη συνέχεια να αποφασίσει μήπως και χρειάζεται κάποια διαφοροποίηση στο ρόστερ, μήπως ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον παραπάνω ξένο που για την ώρα είναι κενή η συγκεκριμένη θέση. Εσείς πώς το προσεγγίζετε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι κομβικός και ο ρόλος που έχετε στην ομάδα? Μα ακριβώς το ίδιο. Με αυτά γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, τα έχουμε μιλήσει μεταξύ μας, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις εκ των έσω. Και είναι αυτό που σας έλεγα, ότι πρέπει να έχουμε υπομονή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπομονή. Αν κάποια παιδιά δεν προσαρμοστούν σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, στην δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ και στην προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, γιατί το ρόστερ είναι αρκετά καλό θα έλεγα, γεμάτο, και θα πρέπει ο καθένας να βρει το ρόλο του μέσα στην ομάδα αυτή. Αν δεν το καταφέρει, θα πάμε σε αλλαγές ενδεχομένως. Εμείς ψάχνουμε, πάντα θα είμαστε έτοιμοι για να, αν χρειαστεί, να βοηθήσουμε στο παζλ που λέγεται ΠΑΟΚ και να προχωρήσουμε ώστε μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, να μπορέσουμε να εμφανίσουμε ένα πρόσωπο, αυτό που πραγματικά θα μας ευχαριστεί και εμάς να βλέπουμε τον μπάσκετ. Γιατί και εμάς αυτή τη στιγμή ομολογουμένως δεν μας ευχαριστεί, μας ευχαριστούν μόνο οι νίκες. Εμείς θέλουμε και το θέαμα, αλλά θέλουμε και τις νίκες. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχοντας εικόνα από την προετοιμασία και από τα μέχρι τώρα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρώπη, θέλω μια πρώτη εκτίμηση για τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι νέο πρόσωπο και είναι λογικό η συζήτηση να περιστρέφεται και γύρω από αυτόν μετά από χρόνια παρουσίας του Σούλη Μαρκόπουλου. Να σας πω πραγματικά. Δεν θα τον κρίνουμε σήμερα τον coach, προς Θεού. Θα σας πω γιατί ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα εκ των πραγμάτων. Εμείς παίξαμε με τον Άρη εκτός έδρας, με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Είχαμε ένα παιχνίδι με τον Προμηθέα που ήταν μετά από τον Άρη, και ο Προμηθέας βλέπετε ότι είναι μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή, γιατί έχει οικονομική ευχέρεια και έχει καλούς παίκτες και καλή ομάδα. Έτσι. Και χάσαμε από αυτό το παιχνίδι. Ο Παπαθεοδόρου λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε ή να βγει κορυφαίος εάν κέρδιζε τον Άρη και πήγαιναν όλα ρόδινα και η ψυχολογία ήταν στα ύψη, ή θα πάθαινε αυτό που έπαθε τώρα και την πίεση της ήττας να τη γευτεί και να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά του προπονητή στον ΠΑΟ. Εμείς έχουμε στήριξη στον προπονητή, είμαστε η ομπρέλα του, όπως το κάναμε σε κάθε προπονητή και θα το κάνουμε εφόσον είμαστε εμείς εκεί. Γιατί είναι κάτι που θα το ήθελα και εγώ σαν προπονητής. Αν είχα μία ήττα δύσκολη ή 3-4 ήττες συνεχόμενες, θα ήθελα από τον πρόεδρο ή από τους επιτελείς να με προστατέψουν και να με αφήσουν να δουλέψω. Εμείς λοιπόν έχουμε αποφασίσει ότι θα αφήσουμε τον προπονητή να δουλέψει για να δείξει πραγματικά το έργο. Γιατί το έργο δεν είναι επειδή χάσαμε από τον Άγιο τον Παναθηναϊκό και από την γερμανική ομάδα, η οποία είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα, ότι ξαφνικά θα πρέπει να αλλάξουμε προπονητή και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς γενικά το μοντέλο που έχουμε χρησιμοποιήσει τα τελευταία μας χρόνια είναι ότι στηρίζουμε και τους παίκτες αλλά και τους προπονητές μέχρι το τέλος. Μέχρι να δούμε ότι κάποιος δεν δουλεύει ή κάποιος δεν είναι τεμπέλης ή χρειάζεται κάποια ειδική αλλαγή, συγκεκριμένη αλλαγή για να πάει ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Έτσι, με αυτά τα ξεκάθαρη απάντηση φιλοσοφίας. Εγώ τώρα ζητάω από τον μπασκετάνθρωπο Νίκο Σταυρόπουλο έτσι μια, να μου σχεδιαγραφήσει λίγο τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Όχι τον παράγοντα του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Εντάξει, άλλο πράγμα λέει τώρα. Okay. Δεν μπορώ να το κάνω ξεχωριστά, γιατί εγώ είμαι τεχνικό διευθυντή. Το ξέρω. Με τον Ηλία, αλλά αυτό που θα πω πραγματικά είναι ότι είναι ένα σκληρό ο πονητή, δουλεύει αυτό. Πάρα πολύ σκληρά. Είναι πολύ φιλόδοξο, είναι πολύ εργατικό. Σα μιλάω για 15 με 20 ώρε το 24ωρο, έτσι, γιατί το ζω καλά. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και να του δώσουμε χώρο και χρόνο. Αυτή είναι η σκέψη δικιά μου, τα ξέρετε, τα έχω πει και του ιδίου. Mm-hmm.
ξέρω την πίεση που δέχεται ένας προπονητής όταν τον βρίζουν από πάνω. Γιατί σκεφτείτε ότι εγώ αυτό τα έχω περάσει. Σαν αθλητής. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχετε προπονητής και ξαφνικά από πάνω από την κερκίδα τον βρίζουν ενδεχομένως, δεν ξέρω, σπίτια, δεν ξέρω, τον ίδιο κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να βγει πιο δυνατός. Πρέπει να κάνει υπομονή, επιμονή, να δουλέψει, να δουλέψουμε όλοι μαζί. Εμείς θα τον βοηθήσουμε και από εκεί και πέρα θα κρινόμαστε όλοι. Θα κρυφθεί και ο ίδιος σωστό. Από την ομάδα. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε πάρει πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα αγωνιστικά, που ήταν και στους βασικούς λόγους για τους οποίους θέλαμε να έχουμε την κουβέντα μαζί σας, νομίζω ότι αφήσαμε το κερασάκι για το τέλος. Είχατε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, που είναι μία πόλη στην οποία ο ΠΑΟΚ έχει ρίζες. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς βιώσατε την επίσκεψη αυτή, το τι κάνατε ουσιαστικά στην πόλη τις λίγες ώρες που είχατε. Και... Εντάξει, ναι. Θα σας έλεγα ότι ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν φτάνεις στην πόλη και πας στο σχολείο που έχει 50 παιδάκια και σε περιμένουν να σε υποδεχθούν και τρως μαζί τους. Νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό. Και οι Αμερικάνοι το ένιωσαν, αλλά και οι Έλληνες, το ότι το μπάσκετ του ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το πέρα, από την ομάδα που για πρώτη φορά πήγα και εγώ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι σε ένα κτίριο. Περπατήσαμε από τη ζωγράφιο σχολή σε ένα κτίριο, το οποίο έχει ένα γηπεδάκι μέσα, το οποίο είναι εκπληκτικό. Παλιό, βέβαια το έχουν φτιάξει λίγο με το παρκέ και έχουν βάλει δύο νέες μπασκέτες, αλλά δείχνει την παλαιότητα. Και δείχνει την προσπάθεια των ανθρώπων, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι, δεν ξέρω, 80 χρονών, 90, ο οποίος μας υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Βγάλαμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες και πραγματικά νιώθω ότι από εκεί ξεκινήσαν άνθρωποι από το πέρα, όταν ήρθαν στην Θεσσαλονίκη και δημιουργήσαν τον ΠΑΟΚ και την ιστορία την οποία εγώ έκανα λεύκωμα για να την αναδείξω. Νομίζω ότι ήταν συγκινητική όλη αυτή η διαδικασία, παρά την κούραση, γιατί ναι, μεν εμείς το βλέπουμε και λίγο πολιτισμικά, αλλά η κούραση των αθλητών, των επαγγελματιών που έχουν παιχνίδι ήταν ομολογουμένως μεγάλη. Ίσως αυτό να το εκμεταλλευτεί η ομάδα των Τρικάλων, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο για τα παιδιά τα δικά μας να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει ελληνικό στοιχείο και από πού ξεκίνησε το μπάσκετ. Νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακό το πέρασμά μας από εκεί πέρα και πολύ ενθαρρυντικό για όλα τα παιδιά και τα νέα που έχουμε, γιατί έχουμε νέα παιδιά, Κατσίβελης, Κόνιαρης, έχουμε νέα παιδιά, αλλά και βεβαίως οι υπαλλήλοι οι οποίοι ξαναπήγαν για δεύτερη φορά. Σίγουρα είναι σαν ένα ταχύρυθμο μάθημα της ιστορίας του ΠΑΟΚ για όλους τους παίκτες. Έτσι ακριβώς ήταν. Δεχτήκατε και ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο από έναν πάτερ εκεί. Είναι αλήθεια αυτό? Σας εξέπληξε? Είναι κάτι το οποίο δεν περιμένατε? Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό? Δεν το περίμενα. Είναι ένας πάτερ ο οποίος ήταν με πολιτικά βέβαια, γιατί δεν μπορεί να βάλει ράσα εκεί πέρα για ευνόητους λόγους, τους θρησκευτικούς λόγους, ο οποίος μας έδωσε μία πέτρα την οποία όταν έφυγε από εδώ πέρα και πήγε και έγινε παπάς, χειροτενήθηκε μάλλον εδώ και πήγε παπάς εκεί, είχε μία πέτρα που ήταν μαρμάρινη, είναι σαν ένα κομμάτι μεγάλου βράχου είναι, το οποίο, στο οποίο ζωγράφησε ο ίδιος τον δικέφαλο, κομμάτι-κομμάτι. Και αυτό μας το χάρισε με μεγάλη καρδιά για να το χρησιμοποιήσουμε είτε στο μουσείο μας είτε σε ένα χώρο το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι σημαντικός. Το είπε ότι θα το βάλουμε στο μουσείο μας και βαθιά μια κίνηση. Το είχε κάνει με κάποια αφορμή αυτό? Όχι, ο άνθρωπος αυτός είναι ΠΑΟΚ, αγαπάει αυτή την ομάδα. Μου είπε, γιατί μετά μιλήσαμε περπατώντας και κατεβαίνοντας μέχρι το λεωφορείο για να φύγουμε. Μου είπε ότι είναι ΠΑΟΚ, ότι αγαπάει πολύ αυτή την ομάδα, ήξερε πολλές λεπτομέρειες και από τα παλιά αλλά και από τα καινούργια, από την καινούργια κατάσταση του ΠΑΟΚ, και μας έδωσε αυτό το δώρο έτσι, μια μαρμάρινη πλάκα αλλά βαριά, σφυρλατημένη και ζωγραφισμένη με το δικέφαλο επάνω. Είναι πολύ ωραίο δώρο. Συγκινητικό θα έλεγα. Μάλιστα. Ωραία. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη κατάσταση. Το να βλέπεις τα παιδάκια να παίζουν και να έρχονται για αυτόγραφα ή να παίζουν με τα δικά μας τα παιδιά στην αυλή του σχολείου, μια αυλή του σχολείου
οι οποίοι είναι πάρα πολύ μικροί και γύρω-γύρω είναι τεράστιες οικοδομές. Νομίζω ότι, σας λέω και πάλι, ότι ήταν το πέρασμά μας πραγματικά εντυπωσιακό και εδώ πρέπει και να ευχαριστήσουμε και λίγο τον Τέλτο Ζουνατζίδη, ο οποίος είχε την ευκαιρία με τον διευθυντή της ζωγραφίου να έχουν και μια σχέση οικογενειακή και βοήθησε πάρα πολύ στο να πάμε και να μαζευτούμε τόση έτσι μεγάλη προσμονή και θέρμη. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Είναι σίγουρα μια εμπειρία ακόμα και για εσάς αλλά και για όλη την ομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έτσι, συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Τη χαρήκαμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να σας καλέσουμε και κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες να σχολιάσουμε την αγωνιστική βελτίωση του ΠΑΟΚ και μέσα αποτελέσματα. Και να είναι καλύτερη. Και μέσα από την εικόνα της ομάδας. Ωραία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά. Καλώς. Ωραίος. Εντάξει, ξέρω ότι θέλεις τώρα εσύ να γίνει και αύριο εκπομπή και μεθαύριο. Δεν γίνεται. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωραία. Σήμερα είναι Παρασκευή. Γιατί με αυτές τις απεργίες και με το όχι 26, όχι 28 έχουμε μπερδευτεί λίγο. Αύριο είναι 28 Οκτωβρίου. Αύριο είναι πολύ μεγάλη μέρα, έτσι κι αλλιώς. Είναι η μέρα παρέλασης, είναι η μέρα σημαίας. Συγγνώμη αν είμαι ρατσιστής, αλλά είμαι Έλληνας. Και σημαία θα κρατήσω και σημαία θα βγάλω. Και στην παρέλαση πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας. Τιμούνται οι ήρωες σε μια χώρα. Τιμούνται οι ήρωες που έδωσαν το αίμα τους με τεράστια ικανοποίηση από την πλευρά τους, αρκεί οι επόμενες γενιές, δηλαδή οι γενιές που ακολούθησαν, που ακολουθούμε και θα ακολουθήσουν, να ζουν ελεύθερες. Δεν αντιλαμβάνομαι την συμπεριφορά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, τη θεωρώ ντροπή για την πόλη. Ο κ. Μπουτάρης πρέπει να καταλάβει σε ποια πόλη είναι δήμαρχος, στις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλονίκης και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων αυτής της χώρας. Αν είναι η επέτειος του όχι, η επέτειος της Επανάστασης του 21 λησμονηθούν, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάψουμε να λεγόμαστε Έλληνες, θα πρέπει να λεγόμαστε κάπως αλλιώς. Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν σε μένα τουλάχιστον προκαλούν αηδία, μεγάλη αηδία. Και ήθελα να το καταθέσω, διότι θεωρώ πως σε κάθε περίπτωση, μα σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να μην τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας, έστω και με τον τρόπο της παρέλασης. Άλλωστε, δεν είναι ελληνικό προνόμιο οι παρελάσεις, σε όλο τον κόσμο γίνονται παρελάσεις. Σε όλα τα κράτη του κόσμου γίνονται, ακόμα και τα πιο δημοκρατικά, αυτά τα παράξενα δημοκρατικά κράτη, γίνονται παρελάσεις γιατί... για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Στην Ελλάδα να καταργήσουμε τις παρελάσεις και να κάνουμε πάρτι. Ναι. Με ξέκολα. Έγινε. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα. Ουσιαστικά μαζί θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα στο καθημερινό μας ραντεβού 2 με 3 φουλ επίθεση. Από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το Γρηγόρη Ατρίδη. Να έχετε χρόνια ένα πολύ ωραίο χρόνια πολλά για αύριο, εννοείται, και να έχετε και ένα καλό πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και κάντε υπομονή, πάρτε τη φόρτσα αύριο, γιατί με μπέθεψε λίγο ο Χρυσάνθος. Αύριο πάρτε τη φόρτσα εσείς, μην την πάρετε σήμερα. Σήμερα θα βγει στα περίπτερα. Έχει φοβερό δώρο να πάτε να το πάρετε για τα παιδιά σας. Ωραία. Και κάντε λίγη υπομονή, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση για την ομάδα ποδοσφαίρου την Δευτέρα, για την ομάδα μπάσκετ. Α, δεν είπαμε ότι. Τρίκαλα. Πέρασε και η όρεση. Η ομάδα Βόλου του ΠΑΟΚ, ο Αριστέχνης εξασφάλισε φορολογική ενημερότητα, την κατέθεσε. Μια διαδικασία με την οποία έμεινε. Καθυστερούν, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν, αλλά καθυστερούν να του δώσουν ένα πιστοποιητικό από την ΕΟΠΕ. Θα γίνει και αυτό για να μην υπάρξει πρόβλημα. Προπονητή στην ομάδα Βόλεϊ από Δευτέρα. Μετά το Σαββατοκύριακο. Κώστα μου, με άγχωσες λίγο, γιατί έτσι πως πήγες και είπες στον προπονητή, νόμιζα θα ακούσω και θα ακούσω και το όνομα και λέω δεν μου το είπε το λίγο πιο πριν. Θα το πει Παρασκευαίτης. Έτσι, στηρίζουμε τον ρεπόρτερ. Να λέμε ονόματα χωρίς Παρασκευαίτη. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.